Φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλώς ήρθατε στα κόκκινα γέλια. Όπως πάντα πριν από κάθε παιχνίδι, ήρθε η ώρα να κάνουμε την παρουσίαση για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Bournemouth 5 ώρα. Επιστροφή λοιπόν στο νησί για τους Reds, οι οποίοι πήγαν μια πολύ ωραία βόλτα στο Μιλάνο και έκαναν ένα σημαντικό παιχνίδι με ένα πολύ σπουδαίο αντίπαλο να φαίνεται βόλτα στο Μιλάνο για ψώνια. Το λέμε τώρα έτσι χαρτολογώντας, αλλά οκ. Ήρθε τη διαχείρισή του και αυτό το παιχνίδι. Καθότι μην ξεχνάτε ότι η ήττα σοκ από τη Forest και το γρήγορο γκολ του Pulisic αποσυντώνησαν αρχικά την ομάδα. Τέλος πάντων, τέλος καλό να καλά και τώρα επιστροφή στην σκληρή πραγματικότητα της Premier League. Η Bournemouth είναι μια μυστήρια ομάδα, είναι η αλήθεια, με ένα νέο προπονητή, οπότε εδώ θέλει λίγη... Πώς θα το πω, προσοχή. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά πράγματα για το αντίπαλο του Σαββάτου που είναι στις 5 η ώρα το παιχνίδι και θα το δούμε ζωντανά φυσικά και παρέα αλλά και από ελληνικά και ξένα συνδρομητικά κανάλια. Για την Bournemouth θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είχαν και πάρα πολύ καλή σχέση όσο ήταν ο Edwards από τη μόνη της ομάδας μας. Τώρα που επέστρεψε ευελπιστούμε να αναθερμανθούν. Ο Iraola είχε κάνει μικρή καριέρα σαν παίκτης με μικρές ομάδες ισπανικές, κρέμασε, όχι, νομίζω έκανε τελευταίο σταθμό στο Bilbao, βρέθηκε στην Αμερική, όπου στους New York κάτι, δεν ασχολούμαι με το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, δεν με ενδιαφέρει καν, κρέμασε και τα παπούτσια του. Από τότε ξεκίνησε σαν μάνατζερ στην AEK Larnaca, όπου έχει και ένα Super Cup, πέρασε από μια ισπανική ομάδα, και μετά βρέθηκε στην Bournemouth από το καλοκαίρι του 23. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Λάτρης του 4-2-3-1, 17-1-2 ή 17-3-2. Εδώ είναι η ιστορία των δύο ομάδων στην Premier League από το 15 και μετά. Ενώ στα τελευταία 6 παιχνίδια, 5 νίκες για τους Reds και μία ήττα. Και μάλιστα ήταν και λίγο οδυνηρή. 17-3-2, συγγνώμη, 2 ήττες για τους κόκκινους, εκ των οποίων ήταν εκείνο το 3-0 επί Κλοπ, το οποίο πόνεσε πάρα πολύ. Αν το θυμάστε, ήταν εκείνος ο Μπόγκδαν, ο οποίος ποτέ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Να πω να δούμε μερικά πράγματα για τους αντιπάλους μας, για τα κεράσια. Στα τελευταία τους 5 παιχνίδια συνολικά μαζί με το League Cup βλέπουμε τα παιχνίδια τους κινούνται χαμηλά. Το 4-2-3-1 δίνει την πολυτέλεια στα κεράσια να αμυνθούν αποτελεσματικά πλην του παιχνιδιού με την Everton, το οποίο okay, δεν είναι και το απόλυτο κριτήριο θα έλεγε κανείς, καθότι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού προηγούνταν 2-0 οι γείτονες και τους γύρισαν στις καθυστερήσεις. Επί συνόλου 4 παιχνιδιών, όπως βλέπετε στο σχετικό πίνακα, οι φιλοξενούμενοι μας το Σάββατο απόγευμα έχουν σημειώσει 5 γκολ. Βέβαια, είναι λίγο πλασματικό, όπως είπα και μόλις πριν λίγο, τα 3 γκολ τα έχουν σημειώσει ένα παιχνίδι και αυτά στο τέλος. Πάντως, όπως βλέπουμε, και ο αριθμός των σούτ ανά παιχνίδι είναι ικανοποιητικός. Με την κατοχή της μπάλας δεν το έχουν πολύ, θα έλεγα ότι μάλλον πιο πολύ παραχωρούν την κατοχή για να προσπαθήσουν να βγουν τυχόν αντιπιθέσεις. Θα το δούμε στην πράξη, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Εδώ είναι για να πάρουμε μια εικόνα από τις δύο ομάδες τι έχουν κάνει τα τελευταία τους 5 ή 6 παιχνίδια και αυτό θα μας δώσει μια εικόνα όχι πολύ ενδεικτική, αλλά θα είναι οριακά ενδεικτική το πώς πηγαίνουν. Ναι, μεν οι Reds δεν δείχνουν να έχουν αδυναμίες, πλην όμως μπορούν να εφηδιαστούν, όπως έγινε με τη Forest. Βέβαια, θα μου πει κανείς, ναι, και η Forest είχε και λίγη τύχη, την οποία δεν είχαμε εμείς. Ναι, ισχύει. Η τύχη παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Πάντως έχουν αρκετές αδυναμίες, στις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε, αλλά πάντα να έχουμε στο μυαλό μας το παιχνίδι με την Forest. Επιμένω λίγο και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν η συγκέντρωση στο παιχνίδι λείψει για λίγο μπορεί να γίνει ζημιά. Με τη Forest έγινε
λίγες φορές. Και μία φορά η μπάλα τσίμπησε το δοκάρι και πήγε μέσα. Αυτό είναι το σημείο που εγώ επαναστατώ. Επίσης, πέρα από την έλλειψη συγκέντρωσης, σε συλλογικό επίπεδο, σε ομαδικό επίπεδο, στο σύνολο της ομάδας δηλαδή, έχω την απέτηση και στο ατομικό επίπεδο να υπάρχει συγκέντρωση. Κάτι το οποίο φαίνεται μερικοί παίκτες να ζορίζονται. Η έλλειψη συγκέντρωσης, ας πούμε, πήγε στον Τζότα, που γκρινιάζω, και να τονίσω εδώ ότι ο Τζότα είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες, έχω την αίσθηση ότι όσο έχει έλλειψη συγκέντρωσης και πνίγεται σε μια κουταλιά νερό, δεν θα είναι αποτελεσματικός και θα είναι και χρήσιμο για την ομάδα. Το να μην είσαι αποτελεσματικός για τον εαυτό σου, αν παίζεις ατομικό άθλημα, τη ζημιά την χρεώνεσαι εσύ. Το να μην είσαι αποτελεσματικός για μια ομάδα, τη ζημιά την χρεώνονται όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το φύγεσαι έλαση του καλοκαιριού για, για τα κεράσια. Είχαμε αφήξεις, είχαμε και αναχωρήσεις. Με κορυφαία αναχώρηση στο Σολάνκι για την τότε να μου πλήρωσε σχεδόν 65 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, την αποτελεσματικότητα δεν μπορεί να κάνει ιδιαίτερες απαιτήσεις από μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε, προσπαθεί να το φέρει βόλτα και να δείξει το παλιό της πρόσωπο. Από τις αφήξεις είχαμε την εντυπωσιακή κίνηση του Κέπα Αριζαμπαλάτζα, ο οποίος είναι δανεικός από την Τσέλσι και στο παιχνίδι με την Τσέλσι φυσικά δεν έπαιξε, αυτός είναι και ο κλασικός όρος που βάζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους, όταν πάει από τη μία στην άλλη δανεικός, να μην παίξει μεταξύ τους παιχνίδι, και ο οποίος το πιο πιθανό είναι να είναι κάτω από τα δοκάρια της Μπόρνμουθ το Σάββατο απόγευμα στο Άνφιλντ. Πάμε να δούμε και κάποια άλλα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Να δούμε τα τελευταία 4 παιχνίδια τι έχουν κάνει και, όπως βλέπετε, να δούμε και αναλυτικά και το σχήμα που χρησιμοποίησαν. Δεν έχει κάποια αλλαγή. 4-2-3-1. 1-1 με την Newcastle στο Vitality. 1-1 με τη Forest έξω και ήττα από την Chelsea στο Λονδίνο. Τώρα που έχουμε δώσει, που έχουν οι ομάδες δώσει από δύο παιχνίδια εντός και εκτός, μπορούμε να πούμε στην αγαπημένη μας κάρτα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η συγκομιδή των Reds στο Anfield είναι φτωχή. Επίσης και της Bournemouth εκτός έδρας είναι φτωχή, μιας και τα δύο γκολ τα σημείωσε στο Goodison, το άλλο δεν ήταν δικό της γκολ. Οπότε, όπως βλέπετε, 17-15 τα σούτ, και πάμε να δούμε τι έχουν κάνει επιθετικά και αμυντικά. Έχουν δεχτεί 3 γκολ στο σύνολο και έχουν σημειώσει 4. Να πω ότι στην προηγούμενη κάρτα από αφηρημάδα ανέφερα λάθος στοιχείο, είναι ο μέσος όρος των γκολ που σημειώνουν εντός και εκτός. Βλέπετε η κούραση και το περασμένο της ώρας, καθότι η εκπομπή γυρίζεται Πέμπτη αργά το βράδυ, με οδήγησαν σε ένα, θα λέγα, τυπογραφικό λάθος, το οποίο ευτυχώς το διόρθωσα τώρα. Στην ανάπτυξη των δύο ομάδων βλέπουμε ότι η οριακά πιο δυνατή μας πλευρά, η δεξιά, βρίσκει στην αρκετά διαφορετικά, αρκετά σε δυναμική αριστερή δική τους από τη δεξιά τους. Βλέπουμε ότι έχουν 11 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά στην ανάπτυξη. Δηλαδή γέρνει πολύ το παιχνίδι προς τα αριστερά και πέφτει πάνω στη δική μας πλευρά, τη δεξιά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να το προσέξει ο Σλότ. Δεν ξέρω αν θα φέρει το Σομποσλάι πιο δεξιά και να τον θυσιάσει από το να μην παίζει δεύτερο φορ πίσω από τον Τζότα. Και ίσως λέω να κάνει μια κίνηση με τον Μακάλιστερ, πάντως θα πρέπει να προστατέψει την σχέση Trent Salah και την αμυντική μας λειτουργία. Αυτό θα φανεί φυσικά και από τις επιλογές του Ολλανδού προπονητή για την αρχική ενδεκάδα, όπου υπάρχουν πληροφορίες πως το πιο πιθανό είναι
να ξεκινήσει κλασικά την ίδια δεκάδα. Αυτό δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει αρκετά. Είχα την αίσθηση ότι θα είναι fan του rotation και συλλέγοντας πληροφορίες γύρω από την ομάδα που τον περικλεί και που θα έρχονται μαζί του, ο άνθρωπος που τον ακολουθεί με φήμη έντονη για τη δουλειά του είναι ο συνεργάτης ο οποίος του μετράει βιοδυναμικά τους παίκτες έτσι ώστε να ξέρει που πλησιάζει στα όρια του για τραυματισμό. Ναι, μεν είναι νωρίς, αλλά βλέπουμε ότι με τα παιδιά των εθνικών ομάδων υπήρχε επίδραση και όσο και αν ενοχλεί κάποιους. Κακά τα ψέματα. Είναι υπερβολικά πολλά τα παιχνίδια που δίνουν οι ποδοσφαιριστές πλέον μέσα στη σεζόν. Αυξήθηκαν κατά δύο αγωνιστικές του Champions League, αυξήσαν τις εθνικές ομάδες. Παιδιά, να μην το πω τώρα με ένα ανέκδοτο που λέει έχω φάει 5 και δεν έχω ρίξει ένα. Να από το υπόλοιπο, την κατάληξη. Δεν γίνεται οι ποδοσφαιριστές να είναι, ας πούμε, εκδεδόμενες κυρίες. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Να ελεγχθεί, να γίνει αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μας, πάνε μέτρον άριστον. Εδώ δεν πάνε με το μέτρο, το πάνε με το χιλιόμετρο. Τέλος πάντων. Για να γυρίσουμε στην ύλη της εκπομπής, Χαρβέ Έλιοτ σταθερή απουσία, ενώ από την άλλη πλευρά Κουατάρα και Άνταμς θα είναι οι δύο απόντες για την Μπόρνμουθ που καλά φαινόμενα έχετε πλήρης στο Άνφιλντ το Σάββατο απόγευμα. Σύμφωνα τώρα με αυτά τα στοιχεία που έχουμε, η πιθανή δεκάδα των δύο ομάδων είναι αυτή. Έχω την αίσθηση ότι αριστερά, ναι, το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Ρόμπερτσον και ο Ντίας. Δεξιά, ίσως θα ξεκινήσω τον Μπράτλι για να ξεκουράσω τον Τρέντ. Καθότι την Τετάρτη βράδυ έχουμε και League Cup, θα μπορούσε να ξαναπαίξει ο Μπράτλι, εκεί θα παίξει σίγουρα Τσιμίκας και θα δούμε. Θα ξεκινούσα τον Μόρτον το Σάββατο, αλλά δεν είμαι εγώ Ολλανδός στον πάγκο. Είμαι Έλληνας και είμαι ένας απλός φίλαθλος της ομάδας, ο οποίος την σχολιάζει με κάθε ευκαιρία. Πάμε τώρα στο κομμάτι διαιτητής. Ένας άνθρωπος από τα παλιά, ο οποίος μας διαιτήθηκε μόνο μία φορά στο παρελθόν, είναι ο Τόνι Χάρινγκτον, ο οποίος πριν 4 χρόνια παρακάτι, αρχές ή τέλος του 20 ή τέλος του 20 ή αρχές του 21, αρχές του 21 ήταν αυτό, μας διαιτήθηκε με τη Λίνκολ εκτός έδρας, 2-7 το σκορ. Εντάξει, δεν σκότωσαμε το θηρίο. Σε μια τραυματική σεζόν όπου όλα πήγαν στραβά, μετά το πρωτάθλημα και απογοητευτήκαμε πλήρως και επακριβώς. Για να δούμε λοιπόν τι μας είπε ο επιφυλάσσιος ο Τόνι και τώρα θα πάμε στην αγαπημένη μας ενότητα αφιερωμένη στον Νικολάκη τον Κοντόπουλο. Doug Livermore, θα σας πω την ιστορία του. Αυτός πιο πολύ είναι γνωστός ως βοηθός προπονητή του Roy Evans στα 90's, εδώ είναι ο Jimmy Case, δεν χρειάζεται Jimmy Case. Μιλάμε μια αφίσα τρόπαια έχει ο άνθρωπος με τη Liverpool. Jamie Redknapp, έγινε μεγάλη φασαρία με τον πατέρα του όταν έφυγε από την Bournemouth για να πάει στη Liverpool και τον έφερε ο Dalglish. Ήθελε να τον πάρει στο Λονδίνο μαζί του. David James, goalkeeper στα 90's, πέρασε και από την Bournemouth και QPR πέρασε και West Ham και... Brad Smith, αν θυμάμαι Αμερικανός ή Αυστραλός, αριστερό back, μέτρες δυνατότητες. Danny Ings, ένας κύριος ο οποίος ήταν πολύ άτυχος, μία το ένα πόδι, μία το άλλο, σε δύο σερίες σεζόν και το έφθεσε την καριέρα του πολύ πίσω. Για τον Αδαμάντιο Λαλάνα δεν χρειάζονται συστάσεις, νομίζω. Εξαιρετικός παίχτης ο αρχηγός της Southampton, εδώ με τη φανά της Bournemouth. Jordan Ibe, από τις ακριβότερες μεταγραφές που έγιναν προς την Bournemouth, από τη Liverpool. Ψυχολογικά προβλήματα που δεν έκαναν ποτέ καλό στην καριέρα του, φυσικά δεν κατάφερε να τα πολεμήσει όπως έπρεπε. Τώρα παίζει σε κάποιες χαμηλές κατηγορίες ποδοσφαίρου. Να θέλει Klein, ξέρουμε και αυτός για αποτραυματισμό, τώρα παίζει την Palace. Dominic Solanke, πολλά υποσχόμενος, φέτος έκανε τον μπαμ με τη μεταγραφή του στο Λονδίνο και στην Tottenham. Danny Wilson, θα έλεγα ότι είχε μέλλον, αρκεί να δούλευε όπως έπρεπε. Και
Νατ Φίλιπς, ένας ποδοσφαιριστής που αδικήθηκε αρκετά, θα λέγαω, και από τον Γερμανό, αλλά και από τον Ολλανδό. Ίσως να είναι μέτριος, αλλά αυτό ήταν μια ερωτική λύση. Ντάγκ Λίβερμουλ, λοιπόν. Ο Λίβερμουλ αποκτήθηκε το 65 από την ομάδα του Μπιλ Σάνκλι, φόρεσε τη φανέλα μόνο 18 φορές, και το 1970 έφυγε από την ομάδα, όπου συμπλήρωσε αρκετές συμμετοχές με την Bournemouth. Επέστρεψε στο σύλλογο και έκανε βοηθός προπονητή του Roy Evans για αρκετά χρόνια, στα 90s, και που εκεί είναι πιο γνωστός. Ήταν στο προπονητικό team, δεν ήταν ακριβώς πρώτος βοηθός, αλλά έκανε αρκετά σημαντική καριέρα. Δύο ακόμα ποδοσφαιριστές, στους οποίους δεν έχουμε βρει φωτογραφίες τους με τη Liverpool ή με την Bournemouth, είναι ο Nigel Spackman, αποκτήθηκε από τον Kenny Dalglish. Την πρώτη χρονιά που πήραμε το αποτέλεσμα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, ήταν βασικός τέλεχος, τη δεύτερη χρονιά έχασε τη θέση του και έφυγε, όπου πέρασε από διάφορες ομάδες, πέρασε και από την Chelsea, που τη βοήθησε να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, και στην Bournemouth έκανε μικρή καριέρα ποδοσφαιρικά, όμως ήταν αυτός που ξεκίνησε, από εκεί ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα. Και ο Terry McDougall ή McDougall, βασικά προφέρεται, ένας σκοτσέζος ο οποίος ήταν στις ρεζέρβες της Liverpool και δεν έκανε ποτέ το μεγάλο βήμα στην πρώτη ομάδα. Από εκεί έφυγε, πήγε στην Bournemouth και παρακαλώ πολύ, προσέξτε, έβαλε 128 γκολ σε 165 παιχνίδια, δηλαδή απίστευτο στατιστικό. Μάλιστα ήταν ρέκορντ του συλλόγου, γιατί είχε σκοράρει 9 γκολ, 9, σε ένα παιχνίδι. Ο ίδιος παίχτης σκόραρε στο κύπελλο Αγγλίας εναντίον της Oxford 6 γκολ και ήταν για πάρα πολλά χρόνια ρεκόρ, στατιστικό, δηλαδή ήταν ρεκόρ θεσμού. Κάποια στιγμή πήγε στη United, κάτσε 6 χρόνια και εκεί δεν έπιασε κάτι το σπουδαίο και επέστρεψε στην Bournemouth. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους παίκτες που φόρησαν τη φανέλα και των δύο ομάδων. Ελπίζω να σας άρεσε η ενότητα αυτή σήμερα. Είχαμε και δύο σε προφορικό επίπεδο. Τους Pac-Man δυστυχώς δεν βρήκα φανέλα. Δεν βρήκα φανέλα με τη φανέλα της Bournemouth. Τον έχουν μια φωτογραφία από την ημέρα που δίνει συνέντευξη τύπου και αναλαμβάνει νομίζω προσωρινός προπονητής. Δεν το θυμάμαι αυτό αυτή τη στιγμή. Επακριβώς θα με συγχωρήσετε γι' αυτό. Έχω επιστρέψει από μήνυ διακοπές, παράλληλα ενδιάμεσα δούλευα, θα σου πω, κορεύω τον εαυτό μου δεκάνα διακοπές. Να πούμε στα νέα της ομάδας, χωρίς νέες απουσίες σε προπόνηση ενώ ψη Bournemouth, ευτυχώς. Στο Action 24 και στο Attica TV το Carabao Cup, ευτυχώς για τους φίλους της ομάδας ανά την Ελλάδα, υπάρχει ψηφιακή πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι μεντική που το υποστηρίζει δύο κανάλια. Έχουμε την αγωνιστική μας λίγα στο liverpool.gr. Μπαίνετε στο σχετικό άρθρο και βρίσκετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να πάρετε μέρος και να γίνετε κι εσείς μέλη της παρέας που ανταγωνίζεται στη βαθμολογία. Υπάρχουν περιθώρια για να μπείτε και να πάρετε μέρος στο πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο επιμελείται ο συντάκτης μας Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Τέλος, τη συνέντευξη τύπου του Slot την Παρασκευή το μεσημέρι θα την ανεβάσει ο Δημήτρης Τσεκλιτάρης στο liverpool.gr και θα είναι διαθέσιμη όλη την ημέρα της Παρασκευής αλλά και του Σαββάτου. Οκ. Αυτά λοιπόν, να δούμε τι έχει να μας πει ο Ολλανδός. Φυσικά το στέκι μας κλασικά πλατεία καφέ στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Περιστέρι, στάση μετρό Περιστέρι, 3 λεπτά με τα πόδια από τις Κυλιόμενες, 5 ώρα σε το Σάββατο. Φυσικά για όλους τους φίλους της ομάδας, καλό είναι μετά από το παιχνίδι με την Νότιχαμ, όπου θυμηθήκαμε τι πρέπει να έχουμε μαζί μας, καλό κακού κάποιοι έχουν starter pack μαζί τους συνέχεια, κάποιοι το ξεχάσανε ας πούμε μετά τις πρώτες αγωνιστικές, σας παρακαλώ κύριοι, να γυρίσουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Τέλος, όλες οι ειδήσεις στο liverpool.gr, όποιος θέλει μπορεί να στέλνει στο κινητό που βλέπετε στο Viper μήνυμα, να το βλέπουμε. Επίσης, παρακολουθείτε και το Instagram μας, ανεβάζουμε που και που πράγματα
και εσχάτως και το Spotify μας είναι ενεργό. Εντάξει, την εκπομπή τη βλέπετε ούτως ή άλλως στο liverpool.gr, στο YouTube, στα Red Glasses, στο liverpool.gr, Pavla TV. Τι να πούμε, τι κλείνοντας. Καλή ερώτηση. Θα έλεγα... όχι νέες πίκρες. Έτσι, αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτά. Ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μου. Ελπίζω να είστε ευχαριστημένοι με την εκπομπή. Περιμένω τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και με την νίκη το Σάββατο και ραντεβού την Κυριακή για το report του παιχνιδιού με την Bournemouth. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.